Όταν ήμουν μικρό, ήθελα να γίνω μπάρμαν. Εγώ δουλεύω από τα 12 μου. Είχα δουλέψει σε water sports, σε εστιατόριο, σαν σερβιτόρο. Αλλά αυτή η δουλειά που μου άρεσε ήταν του μπάρμαν. Μάλιστα, είχαμε προτείνει την αγορά ενό χώρου με κάποιο φίλο μου. Ευτυχώ μα αρνήθηκαν. Θα ήμουν μπάρμαν τώρα. Η συμφωνία με τη ΣΥΤΑ μετά από πέντε χρόνια συνομιλιών, καταφέραμε να αποδείξουμε ότι τα λογισμικά μα άξιζαν μια θέση στι cloud υπηρεσίε που παρέχουν στου επιχειρηματικού του πελάτε. Και επίση η ανάρτηση ενό από τα λογισμικά μα στο Access Stories τη Ευρώπη. Οι ρυθμοί τη πληροφορική είναι πολύ γρήγοροι. Επομένω, όταν παίρνει γρήγορε αποφάσει, είναι επόμενο να κάνει και λάθη. Όσο οι σωστέ αποφάσει είναι περισσότερε από τι λάθο, είμαστε εντάξει. Το Bill Gates. Χρησιμοποιεί τη φήμη, τη διορατικότητα και τη γνώση του και τα λεφτά του για να βρίσκει καινοτομίε οι οποίε θα βοηθήσουν τι ευάλωτε ομάδε του πλανήτη μα. Φόκα. Θα έδινα μια συμβουλή στον εαυτό μου να επικεντρώνεται στα σημαντικά πράγματα. Από τα 100 πράγματα που καταπιάνει, να επικεντρώνεσαι στα 20. Γιατί καμιά φορά τα πράγματα που σου τρώνε τον περισσότερο χρόνο είναι και τα λιγότερο σημαντικά. Πλεωρέν μου θεωρώ την αναγνώριση της εξειδίκευση. Δηλαδή εγώ για να μετακινήσω μια πέτρα πρέπει να ρωτήσω τον ειδικό για πέτρες. Επίσης δεν έχω στο λεξιλόγιο μου την λέξη δεν γίνεται και αυτό το έχω μεταδώσει και στην ομάδα μου. Τώρα για τα ελαττώματα μου, σίγουρα ένα από τα ελαττώματα μου είναι η ομίλη κρίνια που καμιά φορά παραδέχομαι ότι ενοχλεί. Όλοι λένε μου αρέσει να μου μιλά ειλικρινά, αλλά δεν το αντέχουν όλοι. Τώρα τα υπόλοιπα μελατώματα δεν μα φτάνουν τα τρία λεπτά. Έχουμε του πολιτικού που μα αξίζουν. Εμεί φταίμε που ανακυκλώνονται και ο ένα είναι χειρότερο από τον άλλο. Το πολιτικό σύστημα στην Κύπρο είναι στημένο με τέτοιον τρόπο που βολεύει πολλού. Δεν πιστεύω ότι μπορεί να αλλάξει κάτι. Ξεκινάω καθημερινά από τι 9 και τελειώνω στι 9. Με ευλαβική εξαίρεση το Σαββατοκυριακό. Δεν είμαι περήφανο για το work-life balance μου. Η μόνη ώρα που χαλαρώνω είναι το Σαββατοκυριακό και αυτό να το αφιερώνω 100% στην οικογένειά μου. Έτσι, το Σαββατοκυριακό θα με βρείτε να βλέπω μπάρπι ή να παίζω με τα κορίτσια μου, να παίζω computer games στα tablets μου ή να βλέπω αγγλικών ποδόσφαιρων την αγαπημένη μου ομάδα. Fast Second. Ένας από τους συγγραφείς είναι Κύπριος, ο Κωνσταντίνος Μαρκίδης. Μου το χάρισε ένα φίλο το συγκεκριμένο βιβλίο και εγώ με τη σειρά μου το χάρισα σε άλλου τρει. Μιλά για τον χώρο τη καινοτομία. Δεν κερδίζει πάντοτε ο πρωτοπόρος, αλλά αυτό που θα το κάνει πιο σωστά και αυτό που θα στήσει το ecosystem γύρω του για να μπορέσει ο κόσμο να το δεχτεί. Είμαι φανατικό κατσετάκια. Επομένω, σίγουρα θα βρισκόμαστε στον χώρο του IT αλλά α, θα προσπαθούσα να είμαι στην κατασκευή των gadgets και στο πάντρεμα τους με τα διάφορα applications, αυτό που ονομάζουμε σήμερα Internet of Things.